Είναι η τελευταία μας μέρα στη Ρώμη. Έχω χάσει και τη δώρα μέσα σε όλα. Δεν ξέρω πού είναι. Και ποιος τον ακούει τον Βαγγέλη. Ερχόμαστε λοιπόν σε story time από τα Γιάννενα, από τα φοιτητικά μου χρόνια. Να δούμε μαζί χριστουγεννιάτικα δώρα. Ήρθε τώρα η ώρα για δοκιμή σοκολάτας από τη Ρώμη. Και παρότι ήρθα για τα αγόρια, το μάτι μου πέφτει πάντα στα κοσμήματα. Και μου έρχεται με ένα μήνυμα ότι κοίταξε να δεις, θα σταματήσει αυτό γιατί θα σε καταστρέψω. Και να σας δείξω τι πήρα από likes. Θα σας πάρω μαζί μου σε event. Αυτό το vlog μας δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει από τη φωντάνα τη Τρέβη. Το ωραιότερο συντριβάνι του κόσμου. Μέρα στη Ρώμη. Ξεκινήσαμε για Φοντάνα την Τρέβη, γιατί είναι 5 λεπτά από το ξενοδοχείο μας. Την είδαμε, πήραμε την τζούρα μας για τελευταία φορά. Δεν φαίνεται, νάτι. Και σήμερα ξεκινάμε να δούμε πού θα μας βγάλει ο δρόμος. Πήγα, έβγαλα τη γούνα, γιατί έχει 20 βαθμούς. Παράλληλα, για να καταλάβετε πόσο διαφορετικές είμαστε, εγώ ψάχνω για κασκόλ. Να αγοράσει κασκόλ. Τώρα περιμένουμε ταξί, να δοκιμάσουμε να πάμε στο Βατικανό. Αν έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί δεν έχουμε κλείσει εισιτήριο, μπορεί και να μην πούμε μέσα, αλλά fingers crossed, όσο τα καταφέρουμε. Πάγαμε το fail μας. Φτάσαμε στο Βατικανό, το μουσείο είναι κλειστό σήμερα για κάποιο ανεξήγητο λόγο που το ταξιτζής δεν ήξερε. Ήρθαμε όμως να δούμε την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, όπου γίνεται ένας χαμός, πάνικος, και δεν θυμόμουν ότι πρέπει να περάσει και έλεγχο. Γιατί είναι άλλο κρατήδιο, έτσι, οπότε έχει κανονικά security, όλα θα μας ψάξουν. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι, το είχα ξεχάσει. Και μπαίνεις και αντικρίζεις αυτό. Είναι πανέμορφα, κάνει και τέλεια ημέρα. Ο πλούτος φαίνεται, κακά τα ψέματα. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα, έχει φουλ κόσμο. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Έχω χάσει και τη δώρα μέσα σε όλα. Δεν ξέρω πού είναι, Χριστέ μου. Αυτό μας έλειπε, να χαθούμε τελευταία μέρα. Και εδώ είναι ο ναός. Πανέμορφος. Κομψοτέχνημα, ειλικρινά. Η Δώρα βέβαια λέει ότι η χθεσινή του Αγίου Ιγνάτσιου ήταν πιο εντυπωσιακή. Αλλά όχι, είναι ό,τι πιο μεγαλοπρεπές υπάρχει. Θεωρώ ότι αυτός εδώ ο ναός είναι τόσο αρχιτεκτονικά ωραία φτιαγμένος, γιατί σκάει το φως σε διάφορα σημεία και σε κάνει να νιώθεις τόσο δέος, που θεωρώ ότι είναι επί τούτου, για να φαίνεται έτσι όλο μεγαλοπρεπές. Και να θεωρώ ότι πάντα το κάνανε αυτό, τις εκκλησίες τις κάναν για να νιώθεις δέος και να νιώθεις ότι έρχεσαι κοντά στο Θεό. Το παρακαράν. Λίγο εδώ. Λίγο υπερβολικό. Αλλά πραγματικά το πώς λούζει το φως μέσα την εκκλησία είναι φανταστικό. Παιδιά, έχει λαθάλασσα. Βγήκαμε και είναι όλο γεμάτο. Συνειδητοποίησαμε ότι έχει ομιλία ο Πάπας. Δεν το καταλάβαμε καν. Και έχει μαζευτεί άπειρος κόσμος. Άπειρος. Φύγαμε και σήμερα παίρνουμε συνέχεια ταξί, παιδιά, μας έχουν κατακλέψει. Παίρνουμε συνέχεια Free Now Uber και εδώ πέρα οι οδηγοί είναι λίγο χειρότεροι από τους δικούς μας. Γιατί στην εφαρμογή, ξέρω εγώ, πατάνε ότι με έχουν χρεώσει 10 ευρώ και τους πληρώνω μετρητά και εμένα με έχουν χρεώσει 20. Και δεν είναι αυτό, ξέρεις, περιμένεις σε μια τέτοια τουριστική πόλη ότι θα γίνει και αυτό. Αλλά πόσο εκνευριστικό είναι να νιώθεις ότι σε ξαπατούν. Η Δώρα ήθελε να έρθουμε στην γέφυρα εδώ, Σαν
Άντζελο. Και είναι πάρα πολύ όμορφα και εδώ. Κοιτάξτε λίγο θέα στο ποτάμι. Και εδώ μια λαοθάλασσα. Αν με χάσεις, Δώρα, αν με χάσεις, θα είμαι με την κόκκινη ομπρέλα. Αποχαιρετούμε τον Τίβερη και πάμε για ένα καφεδάκι. Δεν έχω καλύτερο από καπουτσίνο και πανίνι. Αυτό εδώ. Έχουμε πήξει στα ψωμιά. Αλλά τι να κάνουμε. Γυρίσαμε πίσω στο κέντρο. Άσε με! Τελευταία βολτίτσα! Άσε με! Άσε με! Αυτή η πλατεία, αυτή εδώ πέρα η πλατεία, δεν μ' άρεσε καθόλου. Η βιάτσα της Φάνια. Ναι ρε φίλε. Εντάξει. Άσε με! Άσε με! Γυρίσαμε πίσω στο κέντρο, έτσι να βολτάρουμε λίγο. Να είμαστε και κοντά στο ξενοδοχείο. Εν τω μεταξύ, από το πρωί μέχρι τώρα που γυρίσαμε, η θερμοκρασία πρέπει να έχει πέσει 10 βαθμούς και έχουμε ξυλιάσει. Αλλά βαριόμαστε να πάμε να ξαναλλάξουμε παλτό. Να σας δείξω άλλη μια φορά την πιάτσα της Σπάνια. Στολίζαν όμως το δέντρο. Αλλά εμείς σήμερα φεύγουμε και δεν θα το δούμε αναμένο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μίνιμαλ. Του ταιριάζει. Χαμός. Άλλη μια φορά. Τι τουρισμό έχει αυτή η Ρώμη. Δεν υπάρχει. Πάλι έχασα τη Δώρα. Δεν τη βλέπω. Ανάτι. Καλά, καλησπέρα. Μοιοπία 100. Και πάμε να περάσουμε από το χαμούλι. Έτσι λίγο να χαζέψουμε. Μπορούμε να ψωνίσουμε και τίποτα. Όχι από αυτό το δρόμο. Από το δρόμο με τα πιο φθηνά. Λοιπόν, αυτό εδώ που δεν ξέρω τι είναι, βρέθηκε κρεμασμένο στο κουμπί από το μανίκι μου. Και αναρωτιέμαι τώρα, τι είναι αυτό πρώτον και δεύτερον, πήγε κάποιος να με κλέψει. Μου λέει τώρα ότι είναι αυτό για τα αντικλεπτικά, για να τα βγάζει. Καταλήξαμε ότι κάποιος που είχε αυτό το αντικλεπτικό για τα αντικλεπτικά πάνω του και το χρησιμοποιεί για να κλέβει ρούχα. Μάλλον κάπου στο δρόμο εδώ στην Πολυκοσμία τον συνάντησα και το πήρα παραμάζωμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έτσι απέτρεψα το έγκλημα. Εδώ, μόνο αν έχεις Φεράρι μπορείς να παρκάρεις εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε. Ναι. Αλλιώς δεν έρχεσαι με αυτοκίνητο. Άσχετο, ναι. Άμα έχεις Φεράρι περνάς από εδώ, από τον πεζόδρομο. Αν δεν έχεις, κάθε σπίτι σου. This is what a beautiful Christmas tree. What a beautiful Christmas light. Ήρθε η ώρα της επιστροφής. Κρίμα. Είμαστε στο αεροδρόμιο. Πώς σου φάνηκε? Χάλια, χάλια. Έλα, πες αλήθεια. Τέλεια ήτανε, αλλά ήταν λίγο. Έπρεπε άλλη μια μέρα νομίζω να φανηθούν. Έπρεπε άλλη μια μέρα. Ναι, δεν πειράζει όμως. Αλλά ήτανε μια μικρή απόδραση. Ναι, ναι. Αυτά. Μας έκανε και καλό καιρό. Περάσαμε πολύ όμορφα. Χαιρό καιρό. Είδαμε ό,τι έπρεπε να δούμε. Ζώνια πολλά δεν κάναμε. Τώρα τα λέμε Ελλάδα. Γεια σας από τη βραχερή Αθήνα, πίσω στα Πάτρια Εδάφη. Θέλω να σας πω ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία με την αδερφούλα μου. Σήμερα όμως πίσω στην καθημερινότητα και αυτό που έχω να αντιμετωπίσω σήμερα είναι το εξής. Γίνεται ένας χαμός από το ταξίδι. Το καλό είναι ότι πρόλαβα και άνοιξα τη βαλίτσα και τα τακτοποίησα όλα. Το κακό είναι ότι πρόλαβα και έβαλα δύο πλυντήρια. Να είναι καλά το στεγνοτήριο για αυτό το χαμό. Και στο beauty room επικρατεί αυτό εδώ. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, γιατί παράλληλα μου έστειλε μήνυμα και η μεταφορική ότι μεθαύριο θα μου φέρουν το καινούργιο που φεύγω παρήγγειλα για εδώ. Και εγώ πρέπει τώρα να αδειάσω όλο αυτό εδώ το πράγμα, ώστε να έρθει ο καινούργιος μπουφές που δεν είναι έτοιμος. Θα πρέπει να το μοντάρουμε κιόλας. Και ποιος τον ακούει, το Βαγγέλη. Στα νέα της ημέρας είναι ότι γύρισα και συνειδητοποίησα ότι η αδερφή μου έχει όλες τις ακριβές σοκολάτες που πήραμε μαζί. Οπότε δεν έχω αντίδραση, Βαγγέλη, ακόμα να δοκιμάζει το σοκολατένιο πουρο που το πήρα και θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσει, για να το δοκιμάσω κι εγώ για να δω τι μέρος του λόγου είναι. Τα άλλα νέα της ημέρας είναι ότι κατέβηκα σήμερα να πάρω ένα καφεδάκι. Επειδή μένω πολύ κοντά με την αδερφή μου, η οποία αδερφή μου έχει τώρα το σπίτι που μεγαλώσαμε. Οπότε όλους τους πολυκατοικίες τους έχω ζήσει, τους έχω μεγαλώσει μαζί τους. Και συνάδει
συνάντησα τη γειτόνισσα, η οποία για κάποιο λόγο έκανε ότι δεν με έβλεπε. Και κάπου αυτό μου χάλασε όλη τη διάθεση σήμερα, γιατί δεν έχω τσακωθεί ούτε καν. Κάθε άλλο, με ξέρει μια ζωή από μικρό παιδάκι. Και σήμερα περνούσα από μπροστά της, τη βλέπω, είμαι έτοιμη να κάνω τύπου γεια. Και τη βλέπω, κοιτάει κάτω και κοιτάει στον κάδο των σκουπιδιών που είχε κάτι απ' έξω, ξέρω εγώ, ένα έπιπλο. Περνάω από δίπλα της και αυτή συνέχιζε να κοιτάει επιδεικτικά αυτό και δεν με χαιρέτησε, έκανε ότι δεν με είδε. Ενώ περάσαμε τύπου όμο με όμο. Και αυτό, ρε παιδιά, μου χάλασε πάρα πολύ τη διάθεση. Και το mood μου σήμερα είναι, τι τις έχω κάνει μωρέ τις. Και αυτή πρέπει να ήταν. Δεν καταλαβαίνω τι είναι έκρηξή σου. Δεν ξέρω τη φάση. Εν τω μεταξύ είμαι άτομο που τα υπεραναλύω όλα. Δηλαδή για ένα καλημέρα που δεν μου έχει πει αυτή τώρα και που έκανα ότι δεν με έβλεπε, το παίζω λούπα στο μυαλό μου όλο, όλη την ώρα. Τι μπορεί να έφταιγε, τι μπορεί να τις έχω κάνει, τι μπορεί να έχει συμβεί, τι να τις έχει κάνει, τι να τις έχουν κάνει οι γονείς μου, τι να τις έχει κάνει η αδερφή μου. Δεν ξέρω. Και αυτό είναι το αρνητικό με μένα. Ότι τα υπεραναλύω όλα. Δεν αφήνω να πάει τίποτα στράφη. Είναι μερικοί άνθρωποι. Κάτι τους κάνει. Το χειρότερο πράγμα που τους κάνεις και την επόμενη μέρα δεν το θυμούνται. Εγώ, το παραμικρό να μου κάνεις, το παίζω στο μυαλό μου συνέχεια. Και αυτό μου αφαιρεί πάρα πολύ από την ενέργειά μου. Αλλά τι να κάνουμε, με γέννησε η μάνα μου Σκορπιό. Δεν μπορούσε να με κάνει ένα δίδυμο, ένα κρυό. Δεν ξέρω. Άσχετο όμως, αυτές εδώ τις πιτζάμες τις πήρα από τα Primark στην Αγγλία. Μόνο αυτές τις πιτζάμες πήρα από εκεί φέτος. Και νομίζω ότι τώρα που τις έβαλα πλυντήριο, στεγνοτήριο, καπάκι, έχουν γίνει δύο νούμερα μικρότερες. Και μάλλον αυτό. Θα μου είναι crop top. Το ADHD μου σε άλλο επίπεδο, έτσι. Ας πάμε όμως πίσω στο θέμα της γυπνίασης, γιατί πραγματικά σκέφτομαι ότι αυτό που έγινε ήταν ξεκάθαρα κακία. Και σκέφτομαι πόσο κακούς γείτονες έχω συναντήσει στη ζωή μου. Γιατί δόξα τω Θεώ, στην πολυκατοικία που είμαστε τώρα, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί. Μας φέρονται πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι τους φερόμαστε κι εμείς πάρα πολύ καλά και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Είμαστε super, Χριστέ μου, μην το ματιάσω. Αλλά. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Γιατί έχω μείνει σε διάφορα σπίτια και ως φοιτήτρια και με το Βαγγέλη και ειλικρινά δεν έχω να πω καλή κουβέντα για κανένα. Όταν μένεις σε πολυκατοικία και δεν μένεις σε κάποιο σπίτι μόνο σου στην εξοχή, πρέπει να υπάρχουν αμοιβές υποχωρήσεις και συνεννόηση πάνω απ' όλα, γιατί κανένας δεν ταιριάζει με κανέναν. Εννοείται ότι θεωρώ ότι πρέπει να σέβεσαι τα ωράρια κοινής ησυχίας. Αυτό είναι δεδομένο για μένα, γιατί και εγώ έχω θέμα με την ησυχία. Οπότε στα πλαίσια καλής συμβίωσης θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσεις τους κανόνες, εννοείται. Παράλληλα όμως πρέπει να υπάρχει και συνεννόηση για τα πάντα. Ερχόμαστε λοιπόν σε story time από τα Γιάννενα, από τα φοιτητικά μου χρόνια, με μία από τις χειρότερες γειτόνισσες που έχω συνυπάρξει ever. Εγώ λοιπόν πήγα φοιτήτρια στα Γιάννενα, βρήκαμε ένα παλιό σπίτι. Στα Γιάννενα έχει ως επιτοπλίστων παλιά σπίτια, τα οποία είναι και πολύ ακριβά για κάποιο αδιανόητο λόγο. Το συγκεκριμένο σπίτι δεν είχε αλουμίνια. Εγώ, σαν κλασικό φλωράκι από διαμέρισμα στην Αθήνα, με τα αλουμίνια που φώναζες βοήθεια και δεν σε άκουγε κανένας, πήγα σε αυτό το σπίτι λοιπόν που είχε τα κλασικά ξύλινα παντζούρια. Το κακό ήταν ότι είχε έναν εξώστη, πώς λέγεται, εξώστη ακάλυπτο μέσα στη μέση της πολυκατοικίας, που έβλεπαν παράθυρα όπως ήταν της κουζίνας, όπως ήταν του μπάνιου, και εκεί πέρα είχε παντζούρια ξύλινα και μάλιστα, όπως το θυμάμαι τώρα, ήταν και ψιλοχαλασμένα, τύπου δεν κούμποναν καλά. Αλλά δεν με νοιάζε κιόλας, γιατί έβλεπε στον εξώστη, οπότε δεν αγχωνόμουν, ξέρω εγώ, για κλέφτες και τέτοια. Τότε λοιπόν η κυρία που μας τον νίκιασε ήταν μια κυρία με την οποία θεώρησα ότι θα έχω πάρα πολύ καλή σχέση, γιατί οι γονείς μου, με το που μπήκα, επειδή ήταν η πρώτη χρονιά που θα έμενα μόνη μου, δεν είχα ξαναφύγει από το σπίτι μου, της έλεγα να την προσέχετε, να την έχετε από κοντά, αν συμβεί κάτι να μας πείτε κλπ. Και πράγματι αυτή ήταν, ναι, εννοείται, θα την έχω σαν παιδί μου, μην αγχώνεστε. Εν τω μεταξύ, οι γονείς μου ήταν και σε φάση. Της έστελναν διάφορα πράγματα από το χωριό, λάδια, αξίδια, τέτοια και τα σχετικά. Οπότε θεωρούσα ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Φαινόταν πάρα πολύ καλή. Έτσι και έγινε τον πρώτο καιρό. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, αυτά. Μέχρι να τακτοποιηθώ κι εγώ στο σπίτι, τον πρώτο μήνα όλα πήγαιναν τέλεια. Μετά, όταν πέρασε λίγο καιρό, άρχισαν να έρχονται διάφορα μηνύματα που για μένα, που έμενα στην Αθήνα σε πολυκατοικία τόσα χρόνια, μου φαίνονταν πάρα πολύ κουλά. Για παράδειγμα, εγώ μπορεί να είχα την τηλεόραση ανοιχτή 9 η ώρα το βράδυ στο 14 της φωνής. Και αυτή μου έστελνε μήνυμα, σε παρακαλώ, χαμήλωσε την τηλεόραση. Έλεγα εγώ, δεν γίνεται να την έχω τόσο δυνατά. Γιατί εγώ, επειδή είχα ένα τεράστιο σαλόνι και ήταν στη μέση του σαλονιού η τηλεόραση και στην άλλη άκρη ο καναπές, δεν άκουγα την τηλεόραση καλά-καλά εγώ που καθόμουν στον καναπέ. Οπότε μου φαίνονταν πολύ περίεργο να την ακούω.
στούντιο από πάνω, ας πούμε. Μετά, ξέρω εγώ, μου έλεγε 11 ώρα το βράδυ που εγώ μπορεί να έκανα ντουζ, να μου έστελνε μήνυμα και να μου έλεγε σε παρακαλώ, μην ξανακάνεις τέτοια ώρα ντουζ. Έλεγα, okay, δεν θα κάνω τέτοιες ώρες ντουζ. Μετά, εγώ 10 ώρα το βράδυ μπορεί να μαγείρευα. Σας λέω για τέτοιες ώρες, γιατί ποτέ δεν μαγείρευα, ας πούμε, 3 ώρα τα μεσάνυχτα. Μαγείρευα σε λογικά πλαίσια, ώρες που δεν είναι ώρες κοινής ησυχίας. Μου έστελνε μήνυμα, μη μαγειρεύεις τέτοιες ώρες και κάνεις πολύ φασαρία. Άρχισα εγώ με όλο αυτό που γίνεται με αυτά τα μηνύματα να μην αισθάνομαι καλά στο ίδιο μου το σπίτι, γιατί ένιωθα ότι κάθε κίνηση που κάνω μέσα την αντιλαμβάνεται κάποιος σαν να με παρακολουθεί. Εν τω μεταξύ, το διαμέρισμα δίπλα δεν ήταν νοικιασμένο. Η κυρία που μας το είχε νοικιάσει εμένα από πάνω και ήταν μόνη της. Δεν είχε ούτε παιδιά, ούτε ζωάκια, ούτε σύντροφο. Οπότε εγώ δεν άκουγα πολλές κινήσεις της. Άκουγα μόνο, ξέρω εγώ, ότι πήγαινε στο μπάνιο. Αυτό το άκουγα. Οπότε δεν ήξερα αν όντως κάνω φασαρία που. Τι φασαρία είναι αυτά, είναι ζεις τη ζωή σου μέσα στο διαμέρισμά σου, δηλαδή δεν έκανα τρελά πράγματα. Μετά όμως, όταν εγώ βρήκα αγόρι εκεί και είχα έτσι μια πιο έντονη καθημερινότητα από όλες τις απόψεις και συχνά πυκνά μπορεί να καυγαδίζαμε κιόλας, άρχισαν τα μηνύματα να γίνονται απειλητικά. Του στυλ ότι αν ξαναφωνάξεις τέτοια ώρα θα σου καλέσω την αστυνομία. Αν ξανακάνετε αυτό τέτοια ώρα θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Γενικότερα, θυμάμαι εκείνη την περίοδο ότι όντως είχα μια έντονη καθημερινότητα με το τότε αγόρι μου, γιατί δεν τα πηγαίναμε πολύ καλά, αλλά δεν κάναμε ποτέ κάτι σε ώρα κοινής ησυχίας. Προσπαθούσαμε να είμαστε όσο πιο καλοί απέναντι σε όλη την πολυκατοικία. Και ακόμα και τώρα που έχω μεγαλώσει και βλέπω πολύ διαφορετικά τα πράγματα, δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι είχα σφάλμα σε αυτή την υπόθεση. Ζούσα τη ζωή μου μέσα σε ένα διαμέρισμα με τα ups and downs, που μπορεί μία μέρα, ξέρω εγώ, να καλούσες φίλους στον καναπέ να μιλήσεις, την άλλη μέρα να ήθελες να κάνεις μπάνιο, την παράλληλη μέρα να είχες ένα καυγά με το αγόρι σου, μέχρι εκεί. Δεν έκανε τίποτα. Ούτε μουσική έβαζα δυνατά, ούτε θεωρώ ότι ενοχλούσα. Από ένα σημείο και ύστερα, επειδή οι παρατηρήσεις ήταν πολλές, απέφευγα να φέρνω και κόσμο στο σπίτι. Οπότε πήγαινα σε άλλα σπίτια, δεν μαζευόμασταν ποτέ στο δικό μου. Ώσπου έρχεται ένα σημείο και έρχεται και ο χωρισμός με το τότε αγόρι μου και γίνεται ένας καυγάς τρικούβερτος. Αρχίζει και κοπανάει αυτή από πάνω, τύπου να σταματήσουμε. Τώρα αυτό τύπου 9 η ώρα το βράδυ. Όχι παραπάνω. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί παίρνω τη φίλη μου τότε τηλέφωνο, η οποία ήταν στη σχολή και είχε το τελευταίο μάθημα. Οπότε το τελευταίο μάθημα νομίζω ήταν 8 με 9. Και μου έλεγε με το που τελειώσω από τη σχολή έρχομαι. Αρχίζει λοιπόν η από πάνω και χτυπάει, βαράει, βροντάει. Φεύγει το τότε αγόρι μου από το σπίτι και μου έρχεται με ένα μήνυμα ότι κοίταξε να δεις, θα σταματήσει αυτό γιατί θα σε καταστρέψω και θα γίνει χαμός, θα πάρω τους γονείς σου, να ανταμαζέψεις και να φύγεις και κάτι τέτοια. Εγώ πάρα πολύ στεναχωρημένη για το μήνυμα. Όχι γιατί δεν το άξιζα το συγκεκριμένο μήνυμα, αλλά πάρα πολλές φορές κι εγώ την είχα ακούσει να ξυπνάει 6 ώρα το πρωί και να κοπανάει, να βροντάει, να κάνει να ράνει και δεν είχα πει ποτέ τίποτα. Γενικότερα και εμένα με ενοχλούσαν πάρα πολλά πράγματα και ήθελα να καταλήξω, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν της είχα πει τίποτα. Και σεβόμενοι ότι είμαστε σε πολυκατοικία και ο καθένας, ας πούμε, έχει το ωράριό του και τα σχετικά, με ενοχλούσαν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, επειδή αυτή έκανε κουμάντο στην πολυκατοικία και έφευγε, ας πούμε, 7 η ώρα για τη δουλειά, ήθελε να ανοίγουμε τη θέρμανση 6 με 7 το πρωί που δεν εξυπηρετούσε κανέναν μόνο αυτήν και επειδή είχαμε κεντρική θέρμανση. Εγώ ποτέ δεν είχα θέρμανση σε αυτό το σπίτι επί της ουσίας, γιατί το άνοιγε όποτε τη βόλευε αυτή. Μετά, ξέρω εγώ, με ενοχλούσε πάρα πολύ το ότι. Θα το πω. Δεν ήταν της καθαριότητας τέλος πάντων. Και η πολυκατοικία είχε μια περίεργη οσμή που εγώ δεν την άντεχα καθόλου. Και της έλεγα να βάλουμε καθαρίστρια και τα σχετικά. Αυτή αρνούταν. Πολλά πολλά πράγματα. Απλά αυτή είχε θέμα με τη δική μου συμπεριφορά με το θόρυβο. Ώσπου γίνεται όλο αυτό με το τελευταίο αυτό μήνυμα. Το οποίο ήταν υπερεπιλητικό. Δεν θυμάμαι καν τι μου έλεγε. Σταματάμε, φεύγει το αγόρι μου και πηγαίνω την επόμενη μέρα κάτω το πρωί στο αυτοκίνητο και βλέπω δύο λάστιχα σκασμένα. Εγώ το αυτοκίνητο το είχα σχεδόν μπροστά από την πολυκατοικία παρκαρισμένο και είχα δύο λάστιχα σκασμένα. Όχι ένα, δύο. Θεώρησα αυτομάτως ότι αυτό πρέπει να το έχει κάνει η κυρία αυτή, γιατί ήταν πολύ τυχαίο για να το έχει κάνει κάποιος άλλος. Μετά από όλο αυτό λοιπόν, εγώ είπα στους γονείς μου θέλω να αλλάξω σπίτι, γιατί δεν αντέχω, τους εξήγησα τι γίνεται, δεν τους είχα πει τίποτα μέχρι τότε για να μην στεναχωρηθούν και ξεκίνησα να βρίσκω άλλο σπίτι. Στους γονείς μου δεν είπα ποτέ αυτό με τα λάστιχα, γιατί θα στεναχωριόντουσαν πάρα πολύ, αλλά τους είπα όλα τα προηγούμενα, ότι με ενοχλεί με το παραμικρό, ότι νιώθω ότι δεν μπορώ να ζήσω σε αυτό το σπίτι γιατί νιώθω ότι με παρακολουθεί, που όντως με παρακολουθούσε, εντωμεταξύ
την είχα πετύχει πάρα πολλές φορές, ας πούμε, στο μπαλκόνι να είναι έτσι κρεμασμένη από κάτω και να κοιτάει τι κάνω εγώ από κάτω. Και το κορυφαίο, το κερασάκι στην τούρτα σε όλο αυτό ήταν ότι όταν φύγαμε, όταν τη ανακοινώσαμε ότι θα φύγουμε, αντί να πει, ξέρω εγώ, στου γονεί μου που πάει στα κομμάτια. Εγώ ήμουν ένα 18χρονο μικρό που δεν ήξερα τι έκανα. Οι γονεί μου που τη είχαν φερθεί τόσο καλά, γύρισε και του είπε, δεν θα σηκωθεί να φύγει κανένα από αυτό το σπίτι εάν δεν μου αποπληρώσετε όλου του λογαριασμού. Και έβαλε μάλιστα, θυμάμαι, και τον αδερφό της να πάρει τηλέφωνο, τύπου σαν άντρας, να μας βάλει σε τάξη και να πει ότι δεν θα φύγετε αν δεν πληρώσετε. Που εμείς ήμασταν σε φάση, χωρίς να της έχουμε πει τίποτα, ότι εμείς απλά θα φύγουμε. Δεν θα σας αφήσουμε κανένα φέση, σε καμία περίπτωση. Εδώ σας έχουμε χρυσώσει, να πούμε, τόσο καιρό. Και γι' αυτό στενοχωρέθηκα πιο πολύ απ' όλα, που φέρθηκαν έτσι στους γονείς μου. Τέλος πάντων, θυμάμαι εκείνο το διάστημα που έζησα σε αυτό το σπίτι, που ήμουν στην καλύτερη μου φάση, τη φοιτητική και αυτό το σημείο μου έχει μείνει πολύ μελανό και φταίει μια κακιά γειτόνισσα γι' αυτό. Γιατί μου είχε κάνει τη ζωή πατίνη. Και το συμπέρασμά μου είναι ότι πολλοί δεν ταιριάζουμε με πολλούς. Αναγκαστικά όμως πρέπει να συμβιώσουμε. Γι' αυτό, αν σε ενοχλεί κάτι, έλα και πες το με ωραίο τρόπο. Αν με ενοχλεί κάτι, θα έρθω και θα σου το πω με ωραίο τρόπο. Αλλά μην γινόμαστε κακοί άνθρωποι. Γιατί αυτό με το λάστιχο, που μου έσκασε τα λάστιχα σε μια φοιτήτρια που εγώ, ας πούμε, μπορεί να μην είχα να τα φτιάξω τα λάστιχά μου, ήταν κακή συμπεριφορά. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά που θα μπορούσα να σας πω για τη συγκεκριμένη. Ίσως να μην τα εξήγησα και σωστά, γιατί δεν έχω βάλει την σκέψη μου σε τάξη αυτή τη στιγμή. Αλλά θα ήταν ένα ωραίο βίντεο με τους κακούς γείτονες που έχω συναντήσει όλα τα χρόνια στη ζωή μου. Έχω να φτιάξω το σπίτι? Έχω. Έχω να αδειάσω το μπουφέ? Έχω. Τι προτίμησα όμως? Να πάω στην πλατεία να μείνει στα Life Likes. Γιατί? Άρχισα να διαβάζω τα μηνύματα που μου στείλατε όσοι ήμουν στην Ιταλία και είχα 2-3 μηνύματα που μου έλεγαν αν φέτος θα έχω εκπτωτικό κωδικό από Life Likes. Και σκέφτηκα ότι δεν θέλω να περάσει πολύ καιρό μέχρι να δώσουμε κωδικό, γιατί ξέρω πόσο το αγαπάτε τα Life Likes, όπως και εγώ. Οπότε πήρα τα μπουγαλάκια μου και πάω στην πλατεία να δούμε μαζί χριστουγεννιάτικα δώρα. Προτεραιότητες λέγεται αυτό. Φτάσαμε! Ποια πιάτσα τη σπάνια? Πλατεία Νέα Σμύρνη μόνο. Και μπαίνουμε στα Life Likes. Μπήκα και πάω κατευθείαν στα γούρια. Απαραίτητο δώρο το Δεκέμβριο. Έχω μανία, θέλω να πηγαίνω σε όλους. Ήρθα να πάρω το πρώτο, να ξέρετε. Και τα βλέπω όλα καινούρια στο στυλ των Life Likes που είχε και πέρυσι. Αλλά έχει πάρα πολλά καινούρια σχέδια. Τι εντοπίζω? Εντοπίζω αυτά εδώ που είναι έτσι πιο ογκώδη για να κάθονται πάνω σε ένα τραπέζι, σε ένα μπουφέ κάτι. Αυτά εδώ με τα plexiglass, τα οποία πέρυσι δεν τα είχε και είναι τέλειο δώρο, ειδικά να το πας σε κάποιον στο γραφείο του. Και αυτά εδώ, τα οποία είναι υπερεντυπωσιακά. Κοιτάξτε εδώ. Δεν ξέρω ποιο να πάρω. Θέλω να πάρω και για το σπίτι μου εντωμεταξύ. Άλλη τέλεια ιδέα για γούρι είναι τα μπρελόκ. Εδώ συνήθως είναι ο μπαμπάς μου. Πάντα του παίρνω ένα μπρελόκ Life Likes κάθε χρόνο για γούρι. Καλά το έχει πάει από τότε που άρχισα. Οπότε θα διαλέξω και φέτος. Θέλω να σας δείξω και αυτή εδώ τη σειρά με τα gift boxes, τα οποία είναι φετινά και είναι φανταστικά. Τέλεια ιδέα για δώρο και γράφει ένα πολύ όμορφο μηνυματάκι μέσα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, χαρούμενη επέτειο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, καλή χρονιά, πάρα πολλά και για τα αγόρια μας. Κοιτάξτε αυτό εδώ που γράφει μαμά σ' αγαπώ, είναι πάρα πολύ όμορφα και έτσι λίγο πιο προσωποποιημένο δώρο από το να πας έτσι σκέτο το κόσμημα. Εγώ ήρθα να πάρω και δώρο γιατί έχουμε βαφτίσια με μωράκι που θα ζήσει τα πρώτα του Χριστούγεννα και θέλω μαζί με όλα τα υπόλοιπα να του βάλω και ένα τέτοιο. Είναι πανέμορφο και με ενημέρωσαν εδώ ότι όλα μπορείς να τα κάνεις και προσωποποιημένα, να βάλεις το όνομα, ας πούμε, του παιδιού. Οπότε σας δείχνω την επιλογή μου προς το παρόν, αλλά θα σας το δείξω και όταν είναι έτοιμο με το όνομα. Άλλο δώρο πάρα πολύ ωραίο που μπορείς να προσωποποιήσεις είναι οι ατζέντες, τις οποίες ξέρετε προσωπικά ότι τις λατρεύω. Θέλω κάποιος να μου φέρει μια ατζέντα, δεν μου φέρνει ποτέ, την διαλέγω μόνη μου κάθε χρόνο.
Και να σας πω ότι σε κάθε ατζέντα των Life Likes μπορείς να χαράξεις πάνω κάτι ή να βάλεις plexiglass, το οποίο εντάξει είναι λίγο πιο εντυπωσιακό γιατί είναι χρυσό για συμπή. Και αυτό εδώ που είχα πει ότι θα το πάρω πέρυσι αλλά δεν το πήρα, θα το πάρω φέτος όμως. Θα το πάρω για τη μαμά μου, γιατί έχει κάποιες συνταγές που τις γράφει σε ένα παλιό τετράδιο, οπότε θέλω να τις πάρω αυτό για να τις περάσει όλες μέσα εδώ. Και έτσι όταν τελειώσουμε τις δικές συνταγές να μας το δώσει σε εμένα και μπορεί και στην αδερφή μου, δεν ξέρω. Αν θέλει και αδερφή μου συνταγές από τη μαμά, να έρθει να πάρει και αυτή τέτοια ατζέντα. Εν τω μεταξύ, πέρυσι είχα πάρει στην κουμπάρα μου γούρι Life Likes και φέτος που πήγα Αγγλία πάλι, το στόλισε στο δέντρο της. Δηλαδή, πόσο συγκινητικό είναι αυτό να βλέπεις ότι χρησιμοποιούν τα δώρα σου και τα ξαναβάζουν στα σπίτια τους. Θα σας δείξω τις επιλογές μου μόλις πάω σπίτι. Αν να σας δείξω και αυτές τις σκούπες, οι οποίες είναι καινούρια εισαγωγή και είναι με μονόγραμμα και μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί όλο αυτό το σκοτσέζικο κλπ. Μου κάνει full χριστουγεννιάτικο και θεωρώ ότι είναι τέλειο δώρο για γραφείο, για συνάδελφο, για όλους βασικά, αλλά ας πούμε η κούπα πάρα πολύ μου πάει σε συνάδελφο. Και παρότι ήρθα για τα γούρια, το μάτι μου πέφτει πάντα στα κοσμήματα και δεν μπορώ να σας μιλήσω μόνο εγώ για τα κοσμήματα, να σας μιλήσει και η Άννα που τα ξέρει καλύτερα, γιατί το μάτι αυτή της κοπέλας στο μπλικ μπλικ πάντα. Καλησπέρα και στο βίντεο. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε και φέτος. Τέλεια, πολύ καιρό έχεις να ανανεωθείς με καινούργια κοσμήματα. Να σου πω, πάντα την περίοδο των γιορτών, είναι δύο σεζόν μου. Μία Χριστούγεννα, μία καλοκαίρι. Και πάντα διαλέγεις 5-10 κομμάτια και μετά τα φοράς όλα τα χρόνια. Δεν ξέρω τι να σου πω, είναι κάποια κομμάτια που τα έχω λιώσει. Παίζει να τα έχω 4 χρόνια πριν. Τα βλέπω και τα ξαναβλέπω και κάθε φορά τα βλέπω σαν καινούργια τα έχεις. Φέτος τι θα πάρουμε. Καινούργια τάση με σκουλαρίκια γιατί σαν να σ' αρέσουν και πάρα πολύ. Πολύ, είναι το κολλιέ σκουλαρίκι. Και δαχτυλίδι. Και κολλιέ πάντα κάνεις ένα λέει. Αυτό και οπότε... έχω κάποια που θα σας αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Κάτι είχε εντοπίσει στο μάτι μου, για δείξε. Καινούργια σκουλαρίκια ροζέτες που είναι στο στυλ αυτό της μόδας που πάνε πολύ τα πιο καρφωτά σκουλαρίκια, όχι τόσο κρεμαστά. Είναι το και μεγάλο. Σε δύο διαστάσεις, με κέντημα και πετρούλες. Το καθημερινό του Σαββατοκύριακο. Σωστά, κάπως έτσι. Αν και αυτό πια έχει γίνει και καθημερινό λίγο τώρα φέτος η μόδα, δηλαδή θέλουμε ένα μεγάλο με ένα pullover. Εγώ έχω αυτά, τα οποία τα θεωρώ πολύ grande. Δεν είχα σκεφτεί ότι πάνε έτσι, θα ήταν τέλεια χωρίς αυτά τώρα μόνο για πιο καθημερινό. Δεν το κάνεις μόνος, όχι, 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 ναι. Δεν τα χαλάνε τα αγαπημένα μου. Επίσης αυτό μπορείς να το κάνεις και σιτάκι με το αντίστοιχο κολλιέ και το δαχτυλίδι. Οπότε, γιατί δεν είναι τόσο βαρύ και έχει και κολλιεδάκι εδώ. Πολύ όμορφο και αυτό. Οπότε μπορείς να το σετάρεις. Θα με πας όμως και εδώ. Ναι, που βλέπω άστρα και ναι, φεγγάρια και... Εσύ κάνεις πάντα layering με ένα-δύο κολλιέ και τα φοράς για πολύ καιρό. Οπότε, καινούργια συλλογή, κάτι από αυτά εδώ με τις πετρούλες και το φεγγαράκι, μπορείς να το κάνεις σε πάνω. Η κάμερα δεν δείχνει το πόσο πολύ λαμποκοπάνε, ειλικρινά. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και ό,τι έχει να κάνει με ήλιους, μάτια, ό,τι έχει να κάνει αστέρια, ενέργεια, όλοι αυτοί είναι αγαπημένα μου. Να πω για τα αστέρια. Λοιπόν, τα αστέρια κάπως τα έχουμε συνδυάσει με τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, εκεί γύρω στις γιορτές που θέλουμε να κάνουμε τα δώρα μας, θέλουμε να ντυθούμε. Θέλουμε, νομίζω, το σχέδιο του αστεριού, το έχουμε συνδυάσει με τις γιορτές. Αυτό, νομίζω, είναι ένα κολλιέ που θα το φορούσες πάρα πολύ. Τέλεια, ναι. Και θα το έκανες layering και με ένα μικρό αλυσιδάκι επάνω που. Να σου πω λίγο κάτι. Θεωρώ ότι είναι τέλειο δώρο για αδερφές, για κολλητές. Να πάρει μία το αστέρι, άλλη να πάρει το φεγγάρι. Σωστό. Πολύ ωραίο. Match, και όχι και πολύ. Αυτό για mix and match για κάποιον που θέλει να φορέσει χρυσό με ασημένιο μαζί. Φανταστικό. Αυτή είναι η αδερφή μου. Αυτή τα κάνει αυτά. Ναι. Εγώ δεν, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που. Όχι, πολλοί. Αλλά στις γιορτές χρυσό ασημί το κάνουν το κόμπο λίγο πιο εύκολο. Ωραίο. Φαίνεται πολύ εντυπωσιακό και αυτό. Απλά είναι η αλυσίδα του διπλή και ταιριάζει με το ζυργόν. Τέλειο. Να σας δείξω εγώ και όλα αυτά τα σκουλαρίκια. Γιατί μόνο κολλιέ. Αυτό. Αυτό εδώ. Θα το πάρω. Θα πάρω το σαγούρι. Τόσα τέτοια στον εαυτό μου να μην πάρω ένα δώρο. Είναι απίστευτο. Δεν... Αυτό γυαλίζει, εντάξει. Αυτό λαμποκοπάει, φαίνεται. Και να σας δείξω έτσι ένα από τα πιο ωραία κολλιέ σετ βασικά που είδα. Που είναι αυτό εδώ. Πόσο όμορφο. Και έρχονται και όλο γιορτές εν τω μεταξύ τώρα. Οπότε πρέπει να σκεφτώ για όλους
τι δώρα θα κάνω. Τελευταίο που σας δείχνω, όλα αυτά εδώ. Τα φαντάζομαι όλα στο λαιμό μου. Για κάποιο λόγο, κοιτάξτε αυτό εδώ. Τέλειο. Τώρα έχουμε αγκαρέψει τη Μάγδα να μας φέρει μία από αυτές εδώ τις χριστουγεννιάτικες σακούλες. Οι οποίες τι είναι? Είναι χριστουγεννιάτικες δωροσακούλες με το Ρούντολφ. Για μεγάλους ή μικρούς? Για μικρούς, για αγοράκια και κοριτσάκια. Τι ωραίο δωράκι. Για γιατί θέλουμε πάντα έτσι κάτι ενδυστικό, να πάμε σε ένα τραπέζι κάτι. Και φτιάξαμε και κάτι για τους μικρούς μας φίλους. Πάω να ψαχουλέψω να δω τι έχουν μέσα. Αυτές εδώ είναι οι δωροσακούλες για αγοράκι και κοριτσάκι. Ένα υπέροχο γλυφιτσουράκι. Την καραμελίτσα μας. Ξυλομπογιές. Μη μου πεις ότι για να ζωγραφίσουν. Θα φτιάξουμε τα στολιδάκια μας για να τα βάλουμε στο δέντρο, γιατί είναι προσωπικά αυτά τα στολιδάκια. Οι γονείς θα τα λατρέψουν μετά, γιατί δεν τα χωρίζονται. Τι ωραίο. Έχουμε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη που επίσης θα το ζωγραφίσουμε, χρωματίσουμε. Τέλειο. Αυτοκόλλητα. Και το δωράκι. Και ένα τσαρμάκι. Τέλεια. Ένα για αγοράκι και ένα αντίστοιχα κοριτσάκι πάντα, ανάλογα με τη σακουλίτσα. Πολύ ωραίο δώρο. Τι μούλα. Είναι 11,90 η μία, αλλά αν πάρεις 3 είναι 9,90. Α, ωραία. Νόμιζα θα μου πες παραπάνω. Για δεν θα είναι παραπονεμένα. Α, μπράβο. Σούπερ, νόμιζα θα μου πες παραπάνω, αλλά μια χαρά, τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε. Ωραία και η κούπα. Θα σας δείξω για ποιον είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, τα λέμε σύντομα. Καλές γιορτές. Επίσης. Ήρθε τώρα η ώρα για να δοκιμή σοκολάτας από την Ρώμη. Το παράκι είναι αυτό, η συνοδοιπόρος μου, η συγκουνιάδα μου, ο groom to be, γαμπρός μας. Και ο γαμπρός ο δικός μου. Σου φέρα δωράκι. Κάτσε να πεις. Φέραμε το ωραίο μαγνητάκι που μας ζήτησε ο Θοδωρής με το Βατικανό. Minimal. Είχα ξεχάσει να το πάρω τότε. Γιατί είχες ξεχάσει όμως? Γιατί πήγαν Ιταλία και μαζεύουν μαγνητάκια και φιγούρες. Πήρατε από την Ιταλία, αλλά θεώρησε ότι το Βατικανό είναι διαφορετικό κράτος. Που είναι. Και είσαι τόσο nerd. Ήθελες και από το διαφορετικό κράτος που πήγες μαγνητάκι και φιγούρα. Ακριβώς. Βρήκα το πιο minimal για να σώσω το σπιτικό σας. Σου έφερα μία μπάλα ποδοσφαίρου, μια και βλέπεις ποδόσφαιρο πολύ. Και για την Αντριάννα έφερα. Τι είναι αυτό? 500 ράκια. Τέλειο. Και έφερα για τον μπαμπά μου αυτό εδώ το πινόκιο ανοιχτήρι. Και για τη μαμά σου και τον μπαμπά σου αυτό εδώ. Ή πάρεις το αρκουδάκι και τι είναι αυτό. Λοιπόν, και τώρα πάμε στις σοκολάτες της πανάκριβης να το ξανατονίσουμε αυτό. Γιατί ακόμα τις κλαίω. Αγάπη σου έφερα αυτό. Πούρα μάνα σοκολάτα. Είναι πούρο. Σοκολάτα με πιστάτσιο. Σταμάτα. Δείξε ενθουσιασμό με τον δώρο σου. Ωραία. Έκανε 8 ευρώ. Θα το φας. Θα το φας 6 μέρες. Και έχουμε και σοκολατάκια. Έτσι όπως τα υπολόγισα κάνει 3 ευρώ το ένα. Και θα κάνουμε υποτιμή. Το ζευγάρι επειδή κάνει διατροφή είναι fitness, θα φάει από μισό. Επειδή με τσιμπούνα, αλλά όντως επειδή κάνει διατροφή. Ωραία, πάρε και εσύ ένα. Δεν θέλω. Καλό φίλτρο! Πάρα το φας αύριο! Είναι πράσινο. Φάει 4 ευρώ τώρα. Φάει το 2 ευρώ. Δεν τρέχει ένα σουβλάκι τώρα από αυτό. Αξίζει. Το σουβλάκι καλύτερα. Αγάπη, για δείξε. Είναι έτσι μέσα. Πράσινο, σαν μάτσα. Αξίζει. Όχι. Όχι. Καταρχάς είναι σαμπανιάτικο. Με ένα ευρώ λάκτα, παυλίδης. Χίλιες φορές. Χίλιες φορές. Όχι, δεν αξίζει. Ξανέρωσα. Οκ. Αυτή ήταν η γευστική δοκιμή. Τσάου. Για να σας δείξω τι πήρα από Life Likes. Πήρα τα πρώτα χριστουγεννιάτικα δωράκια, αλλά πρώτα θέλω να ξεκινήσω με τον κωδικό, γιατί έχουμε κωδικό, ο οποίος είναι XMAS15 και σας δίνει 15% έκπτωση σε όλο το site των Life Likes και από κοντά στο κατάστημα στη Νέα Σμύρνη και στο River West. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτόν τον κωδικό, γιατί ξέρω πόσο αγαπάμε όλοι τα Life Likes, οπότε ήρθε η ώρα να πάρουμε τα χριστουγεννιάτικα δωράκια μας, τα χριστουγεννιάτικα αγούρια μας, τα κοσμήματά μας για τις γιορτές με 15% έκπτωση. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τι πήρα εγώ. Πήρα για το αγόρι μου το ωραίο από τις καινούργιες κούπες, το Β, το μονόγραμμά του. Του την πήρα αυτή την κούπα για να την πάρει στο γραφείο του. Είναι έτσι μια Christmas-y-man κούπα, αλλά μπορεί να φορεθεί όλο το χρόνο.
Έχουμε γούρι, το οποίο αυτό γούρι είναι για να το βάλω στο σπίτι μου. Είναι φανταστικό, είναι διακοσμητικό, υπέροχο, πάρα πολύ στο στυλ μου και ταιριάζει έτσι και με τη διακόσμησή μου. Πήρε αυτό που γράφει ευτυχία. Γι' αυτό έκανε στα 19 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Οπότε με την έκπτωση, με γρήγορους υπολογισμούς, βγαίνει γύρω στα 16 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτά εδώ τα επιτραπέζια είναι έτσι από τα πιο εντυπωσιακά γούρια που έχουν τα Life Life. Πήρα όμως και γούρι για να δώσω στη Βασιλόπιτα, γιατί κάθε χρόνο παραδοσιακά δίνω ένα γούρι και αυτό που πήρα είναι το συγκεκριμένο, το οποίο έρχεται πολύ ωραία έτσι σε αυτό εδώ το τσαντάκι και είναι τέλειο γιατί το πας στο σπίτι έτοιμο μπαλαρισμένο. Είναι αυτό εδώ το κρεμαστό, όλες οι λεπτομέρειες από τις χάντρες που είναι πάρα πολύ sparkly μέχρι το μοτίβο εδώ τρελαίνομαι. Αυτό έκανε 15 ευρώ αν θυμάμαι καλά, οπότε με την έκπτωση βγαίνει γύρω στα 12 κάπου εκεί. Πήρα για τον μπαμπά μου πάλι σε αυτό εδώ το ωραίο κουτάκι, ένα μπρελόκ. Κάθε χρόνο τα δώρα του είναι ίδια παιδιά, μπρελόκ, καπέλο, πουκάμισο. Φέτος του πήρα και ρολόι, αλλά το γούρι σε μπρελόκ έρχεται κάθε χρόνο για καλή τύχη και είναι αυτό εδώ. Και θέλω να σας δείξω και ένα πιο οικονομικό γούρι. Μου αρέσει σαν ιδέα τις επισκέψεις που θα πάμε τώρα τα Χριστούγεννα, που συνήθως πάμε ένα γλυκό, ένα κρασί, κάτι τέτοιο, να τις συνοδεύσουμε και με ένα γούρι. Βέβαια, όταν έχεις να πας 10 επισκέψεις, δεν μπορείς να πάρεις γούρια των 20 ευρώ, καταλαβαίνω. Οπότε βρήκα γούρια τα οποία είναι στα 5 ευρώ. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι αυτό εδώ το κλειδί, διάλεξα εγώ. Γράφει καλή χρονιά, γεμάτη τύχη. Πήρα όλες τις κάρτες τις χριστουγεννιάτικες των Life Likes, γιατί η κάρτα είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Να ψάξω να βρω τι θα γράψω, μένει στον άλλον, γιατί ας πούμε εγώ τις κρατάω όλες τις κάρτες. Μου αρέσει πάρα πολύ του να γράφεις και το έχουμε ψιλοξεχάσει τώρα λίγο έτσι με τα κινητά και τους υπολογιστές. Και πήρα τις πιο ωραίες κάρτες, είναι πολύ του γούστου μου, γιατί έτσι είναι το χριστουγεννιάτικο, το παραμυθένιο, το rustic. Η πρώτη είναι αυτή εδώ και αυτή εδώ είναι σχεδιασμένες από την αδερφή της Άννας που είδατε στο βίντεο, που είναι lifelike girl. Και αυτή εδώ την πιο παραδοσιακή με το χριστουγεννιάτικο δέντρο, είναι όλες φανταστικές. Και ένα άλλο γουράκι, πάρα πολύ ωραία ιδέα, είναι το Lucky Star. Έχει διάφορα τέτοια βραχιολάκια γουράκια με διάφορα διαφορετικά σχέδια πάνω. Είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό και ωραίο δώρο, το οποίο είναι πάρα πολύ προσεγμένο. Πάνω στην καρτούλα γράφει Everyone needs a lucky star to wish on. Make a wish and wear your bracelet as a reminder that good fortune is just a twinkle away. Όλα αυτά που κάνουν κάθε χρόνο τα Life Likes. Έτσι είναι πολύ συγκινητικό, γιατί είναι ελληνική επιχείρηση που βάζει τόσο ψυχή σε όλο αυτό, στην παραμικρή λεπτομέρεια. Και επειδή και εγώ είμαι τη λεπτομέρεια, τρελαίνομαι. Να σας δείξω τώρα από αυτή τη σειρά με τα gift boxes, τα οποία επίσης είναι πολύ προσεγμένα. Πήρα για μια φίλη μου που γιορτάζει μέσα στο Δεκέμβριο αυτό εδώ το gift box, το οποίο γράφει πάνω χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Και δεν γράφει μόνο αυτό από κάτω, γιατί συνεχίζει και γράφει χρόνια πολλά λουλούδι μου, να ανθίζεις, να μοσχοβολάς και να χαρίζεις ομορφιά σε όλους όσους αγαπάς για όλη τη ζωή. Γιατί το δωράκι είναι το κολλιέ λουλούδι. Είναι τόσο όμορφο. Να σας πω ότι αυτό είχε 22 ευρώ και τώρα θα κάνω στο μυαλό μου την έκπτωση 15%. 3-30 κάτω. 19-70. Νομίζω. Και πήρα και για την αδερφούλα μου αυτό εδώ το κολλιέ, το οποίο είναι καρδιά. Τα ζυργονάκια που έχει μέσα είναι λιλά. Ξέρετε ότι τρελαίνομαι για το λιλά. Γράφει στην καλύτερη αδερφή και από κάτω γράφει το πιο υπέροχο δώρο που μας έχουν δώσει οι γονείς μας είναι η μία στην άλλη. Εγώ θα κλάψω. Γιατί συγκινούμε έτσι με τα δώρα? Ίσως γιατί το δώρο για μένα είναι το love language που έχω, σας το έχω ξαναπεί. Όταν τον αγαπάω πάρα πολύ τον άλλον, όταν τον συμπαθώ, όταν τον θέλω δίπλα μου, ο καλύτερος τρόπος για να το εκφράσω είναι το δώρο. Και ίσως αυτό χρειαστεί κάπου να μιλήσω στον ψυχολόγο γι' αυτό μου την ανάγκη. Θεωρώ ότι προέρχεται από το γεγονός ότι ο μπαμπάς μου ήταν καπετάνιος, έλειπε πολύ. Δεν τον βλέπαμε συχνά στα παιδικά μας χρόνια και όταν γύριζε, ο δικός του τρόπος για να μας δείξει ότι μας αγαπάει πάρα πολύ και ότι του έχουμε λείψει, μας γέμιζε με δώρα. Οπότε αυτό το έχω πάρει και εγώ και δεν ξέρω, όταν αγαπάω κάποιον, τον προσέχω, τον λούζω με δώρα. Και όλα αυτά που σας έδειξα είναι δωράκια. Αλλά λούζω και τον εαυτό μου με δώρα, γιατί τα Χριστούγεννα θα διακοσμηθώ με διάφορα κοσμήματα. Οπότε πάμε να σας δείξω τι πήρα, γιατί πήρα...
Δεν μπορούσα να φύγω και να μην πάρω. Αν και έχω πάρα πολλά, λέω άλλο ένα κολλιέ ή άλλα δύο κολλιέ. Χωράνε στη συλλογή σου. Δεν μπορούσα να μην πάρω το καινούριο το φεγγάρι, ρε παιδιά. Δεν το πιάνει η κάμερα, αλλά λαμποκοπάει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Είναι φανταστικό κομμάτι. Και πήρα να το συνδυάσω με αυτό εδώ το κολλιέ που επίσης λαμποκοπάει. Είναι αυτό εδώ που έχει αυτή εδώ την χάντρα. Είναι γύρω-γύρω χάντρα. Και κάτω έχει όλο αυτό εδώ το γεγονός με όλα αυτά τα αστέρια. Ο συνδυασμός είναι απίστευτος. Και μετά, για το τέλος, δεν μπορούσα να μην πάρω τη σκουλαρικάρα. Ήταν το πρώτο που είδα μέσα στο κατάστημα, έπεσε το μάτι μου γιατί γυάλιζε από μακριά. Είναι αυτά εδώ τα αστέρια, τα οποία δεν ξέρω αν βλέπετε πόσο γυαλίζουν. Και επειδή έχω και δεύτερη τρύπα, είχε το ίδιο σχέδιο αυτό εδώ, σε κρίκο απλό. Οπότε πήρε και τον κρίκο, θα φοράω και αυτό και αυτό. Είναι το χριστουγεννιάτικό μου κομμάτι αυτό. Είναι φανταστικά, πολύ πρωτότυπα. Και μετά, δεν μπορούσα να μην πάρω το μάτι που κάθε χρόνο παίρνω, βασικά όχι κάθε χρόνο, κάθε σεζόν. Και καλοκαίρι παίρνω τα καλοκαιρινά τα μάτια και το χειμώνα τα χειμερινά. Τώρα που έβγαλαν στην αγαπημένη μου συλλογή στο κέντημα το ματάκι αυτό, το πήρα. Συνήθως είμαι του μαύρου, δεν πήρα το μαύρο, πήρα αυτό έτσι το μπλε γκρι, το οποίο είναι φανταστικό, πολύ εντυπωσιακό. Πάλι ταιριάζει με όλα σαν το μαύρο, αλλά έτσι κάνει λίγο ένα chick pop of color. Αυτά από Life Likes. Έχω κάνει παραγγελία και διάφορα προσωποποιημένα δωράκια, τα οποία θα τα πάρω μεθαύριο. Οπότε οτιδήποτε βλέπετε μπορείτε να το κάνετε και προσωποποιημένο και χαίρομαι που το κάνω αυτό κάθε χρόνο τα Life Likes. Ό,τι μπορείτε να δείτε, μπορείτε να του στείλετε μήνυμα, να το φτιάξετε, να το αλλάξετε, να το κάνετε, να το ράνετε. Οπότε όταν έρθουν και τα άλλα θα σας τα δείξω. Αυτά προς το παρόν. Για να κλείσει αυτό το vlog μας θα σας πάρω μαζί μου σε event και μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω ξεχάσει να βάλω μάσκαρα. Υπέροχο. Θα είναι άλλη μια μέρα από αυτές που δεν πάνε καλά. Ελπίζω πως όχι. Είμαστε στο event της Lurpak, τις γλυκές αλχημίες με το Στέλιο Παρλιάρο. Καλά, εγώ θα φάω. Ναι. Και για τις ανάγκες του βίντεο. Βέβαια, τι. Ορίστε. Πολύ ωραίο event γιατί μάθαμε όλα τα μυστικά για τον κουραμπιέ, για τους χριστουγεννιάτικους κουραμπιέδες. Φάγαμε κιόλας, οπότε καταλαβαίνετε ήταν πολύ ωραίο event. Πάω σπίτι να αλλάξω, να βάλω και μάσκαρα που ξέχασα γιατί έχουμε κι άλλο event. Πάμε τώρα στο άλλο το event, έβαλα τη μασκαρά μου, έβαλα το κόκκινο μου κραγιόν και όλα αυτά για να μην φαίνεται η κούραση. Γιατί πραγματικά παιδιά τώρα μου τα σκάσε η κούραση. Δεν πειράζει όμως, έχουμε ωραίο event, πάμε να δούμε. Ήρθαμε στο Elise Cafe για την Too Faced. But you did a full glam face and I'm living for my day. Εγώ πήγα στο event να δω την καινούργια μάσκαρα που έχει Too Faced, αλλά παιδιά μου έβαλε η Πατρίσια το διωγκωτικό χιλιόν, το lip injection της Too Faced και έχει συμβεί αυτό εδώ, σαν να έχω κάνει υαλουρονικό. Ειλικρινά δεν υπάρχει, είναι ένα διωγκωτικό χιλιόν το οποίο σε πονάει για 5 λεπτά, σε πονάει. Το αντέχεις, αλλά πονάει. Και μετά σταματάει και συμβαίνει αυτό εδώ. Δεν νομίζω να με έχετε δει με πιο τους χιλ. Πώς σας φαίνεται, θα σας αφήσω σίγουρα το link από κάτω γιατί είναι... είχα ξεχάσει πόσο καλό είναι, είχα χρόνια να το χρησιμοποιήσω και τώρα που μου το έβαλε, έχω πάθει σοκ. Πώς σου φαίνονται οι κουραμπιέδες από τον Παρλιάρο? Σούπερ. Καλύτερη από τις μαμάς μου? Όχι. την πεθερά τη στηρίζουμε. Για να δοκιμάσω κι εγώ. Μπουκίτσα. Μη χαλάσω και το κάτω. Ωραίοι, ωραίοι. Πολύ ωραίοι. Και μ' αρέσουν έτσι μικρές μπουκίτσες γιατί η μάνα μου τους κάνει τους εξαπλάσιους από αυτούς. Θα μας ανοίξει και το Advent για να κλείσει αυτό το vlog μας. Ανοίγει το 5 και το 6. Έχει ένα σοκολατάκι. Σοκολατάκι, δεν ενθουσιάστηκε. Ωραία, γιατί μια χαρά. Το 4 το έχω ανοίξει. Ναι, δεν το έχεις ανοίξει. Όχι. Για άνοιξε. Ωχ.
τι! Έλα, οι καλτσούλες! Δεν έχεις ανοίξει αυτό το 4. Όσο ήμουν εγώ Ιταλία, δεν άνοιξες κανένα. Όχι, τι ωραία. Εγώ φταίω που το φτιάξα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αρέσουν. Ναι, ναι. Είναι χριστουγεννιάτικες. Μην το τρίτο έχω ανοίξει. Έχει αυτό εδώ το ανθρωπάκι εδώ. Άνοιξε το 6 τώρα. Άντε, γιατί άμα δεν σου λέω να το ανοίξει, το ξεχνά. Ένα χαρτάκι. Ένα χαρτάκι. Για φες. Άνοιξε ποντικάκι. Το ποντικάκι μισό. Ποντικάκι. Έλα, αγάπη, όμως 3 ώρες να ανοίξει τα πράγματα. Είναι μισό vlog το unboxing σου. Τέσσερα στυλό. Τέσσερα στυλό. Γιατί στα παίρνουνε στη δουλειά. Γιατί δουλειά τα πήρα. Σου πήρα τα φτηνά. Έτσι ώστε αν στα κλέψουνε να μην στεναχωρηθείς. Μήπως θες να ανοίξεις και το 7. Γιατί δεν παίζει να τα ανοίξεις αύριο. Οπότε άνοιξε το και το 7. Να το έχουμε on camera. Ένα. Αυτά πότε κοιμήθηκες ρε εσύ. Τα θυμάσαι. Το ρολόι. Η καραμελίτσα. Θα το δώσω στον αδερφό μου αυτό που είναι το αγαπημένο του. Ευχαριστώ. Θες να κλείσεις το vlog μας. Για κλείσε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε τις αγαπημένες μου γυναίκες στο το vlog νούμερο 3. 4. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, εορτάζουσες, αύριο του Αγίου Νικολάου. Σας έχουμε ένα καλό βράδυ. Και θα τα πούμε στο επόμενο vlog μας. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά. Θα τα πείτε όμως εσείς. Εγώ δεν είπα τίποτα. Αφού κάτι θα τα πεις 3 ώρες. Γεια σας.